Περισσότερο από 10% εξοικονόμηση ενέργειας από τους δήμους όλης της χώρας ζητούν τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών. Συστήνουν στο ΣΟΤΑ να περιορίσουν τον χριστουγεννιάτικο φωτισμό και τον δημόσιο φωτισμό εκεί που δεν χρειάζεται. Επίσης, η οδηγία αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας από γυμναστήρια, κολυμπητήρια και κτηριακές υποδομές. Η πραγματικότητα έχει αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη και αυτήν περιγράφει ο Δήμαρχος Καλαμάτας, σημειώνοντας πως οι ενεργειακές ανάγκες ξεπερνούν τα 9 εκατομμύρια ευρώ και πλέον οι Δήμοι βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να κόβουν από έργα. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Το έχουμε πει επανειλημμένως. Εμείς από την αρχή που είδαμε αυτή την ενεργειακή κρίση, είπαμε ότι ζήτησα από τους συνεργάτες μου να κάνουν μια προσέγγιση. Τι σημαίνει αυτό για το Δήμο Καλαμάτας? Αυτό λοιπόν για το Δήμο Καλαμάτας σημαίνει περίπου τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι έρχομαστε σε σημείο να κόβουμε έργα για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες. Ελπίζουμε αυτό να αλλάξει. Σε συνάντηση που θα έχουν αύριο, η Κεντρική Ένωση Δήμων με Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών αναμένεται να ανακοινωθεί το ποσοστό επιπλέον επιχορήγησης των Δήμων ώστε να κρατήσουν ζεστά το χειμώνα τα σχολεία. Ωστόσο, τα ποσά τα οποία έχουν δοθεί έως τώρα δεν επαρκούν. Η στήριξη που έχουμε λάβει από την πολιτεία είναι ελάχιστη. Μας είχαν υποσχεθεί 2 ΚΑΠ, δηλαδή πάνω από 1.600.000, και ο Δήμος Καλαμάτας έχει πάρει 750.000 μόνο και δεν έχουν καμία στήριξη, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής για τις ΔΕΙΑ και τους ιδέσμους σύνδρευσης. Αυτό λοιπόν μας προβληματίζει. Μπροστά σε όλες αυτές τις ενεργειακές επιβαρύνσεις, ο Δήμαρχος Καλαμάτας ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αύξηση δημοτικών τελών. Είναι αδιανόητο να συζητάμε αυτή τη στιγμή για αύξηση δημοτικών τελών. Δεν είναι δυνατόν ο κόσμος με αυτά που αντιμετωπίζει εμείς να κάνουμε αύξηση δημοτικών τελών. Και βέβαια όχι. Θα κόψουμε ό,τι μπορούμε, από όπου μπορούμε. Αύξηση δημοτικών τελών δεν θα γίνει όμως.